Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εγγύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρον απάρσεως των ψυχών των και κοιμημένων δρόν του Θεού, των αυθενεφέντων, υπό των κυριμαγικών στρατευμάτων κατοχής και υπέρ της κορυφήν αυτής, πάμπιου μέγημα εκουσιών τε και ακούσιον. Ιω ημνή. Αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτών ημνήμη. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τελετή μνήμας για τους συμπατριώτες μας που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944 στο παλιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάστηκαν στην περιοχή των τότε δημοτικών σφαγείων στη Δυτική Παραλία. Σύντομη αναφορά στο ιστορικό της εκτέλεσης. Συγγνώμη. Η κυρία Κακαβά να αναφερθεί στο ιστορικό της εκτέλεσης. Αφήστε μου να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η κυρία Κακαβά, λοιπόν, για υγειονομικούς λόγους δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρίσκεται μαζί μας. Οπότε ο κύριος Βαζάνης, ο οποίος είναι γιος εκτελεστέντος, θα αναφερθεί αυτό στο ιστορικό της ημέρας. Εδώ, κύριε Βαζάνης, παρακαλώ. Ναι, ναι. Δυστυχώς, μετά από πολλά χρόνια, λείπει σήμερα η ψυχή του Μνημοσύνου. Λείπει η πόρτα η Κακαβά. Και δυστυχώς θα πω λίγα λόγια εγώ για το ιστορικό. Ήταν αρχές του Φλεβάρι του 1944, όταν στον Άγιο Φλόρο μια ομάδα του Ελλάς χτύπησε μια φάλακα Γερμανών. Με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να έχουν απώλειες. Το Σάββατο 6 του Φλεβάρι το πρωί, οι Γερμανοί μαζί με τους συνεργάτες τους, θαυμασφαλίτες, κυκλώσανε την παλιά αγορά των Αγίων Αποστόλων και συνέλαβαν περίπου 1500 άτομα. Ύστερα τους μετέφεραν στο έντος του πεζικού Καλαμάτας. Από εκεί και πέρα το έργο το ανάλαβαν τα τάγματα ασφαλείας. Άλλοι φορώντας κουκούλες και άλλοι γερμανικές στολές ξεχώρισαν 500 άτομα για να εξτελεστούν. Τη Δευτέρα το πρωί ακούστηκαν πυροβολισμοί από εκείνα τα χρόνια μέχρι σήμερα. Εγώ και η μητέρα μου μένουμε 150 μέτρα μακριά από το στρατόπεδο. Ακούγοντας η μητέρα μου τους πυροβολισμούς, τους δώσανε τα μαύρα φίδια. Ύστερα από λίγο μάθαμε ότι για τις εκτελέσεις. Δεν ξέραμε που τις είχαν θάψει. Αυτό το μάθαμε ύστερα από χρόνια
όταν μερικά σκυλιά στα παλιά σφαγεία Καλαμάτας ξεχωρίσανε κάτι πτώματα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει δικαιωθεί από τις γυναικές αποζημιώσεις. Και ο λόγος που δεν έχει γίνει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι οικονομικός, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η Γερμανία έχει την καλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι μισούν την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Και αυτό διότι στον πόλεμο του 1940 τους χαλάσαμε τα σχέδιά τους. Θέλοντας να πάνε στη Μέση Ανατολή για τα πετρέλαια, θεώρησαν την Ελλάδα ως εύκολο πέρασμα. Δεν υπολόγισαν τον ελληνικό λαό και έτσι τότε με τον ελληνικό στρατό πάνω στα βουνά του Ιωβρίου Πύρου που δώσαμε μια μεγάλη μάχη και ύστερα με την θεία δύση του ελληνικού λαού τους καλέσαμε τα σχέδιά τους. Γιατί η Γερμανία εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα απασχολούσε χιλιάδες στρατό, ο οποίος αυτός στρατός έπρεπε να βρίσκεται στο ρωσικό μέτωπο. Η ανθρωπότητα χρωστάει πολλά πρώτα στη ρωσική, στο ρωσικό λαό με 30 εκατομμύρια νεκρούς και μετά πολλά στη μικρή Ελλάδα. Οι γερμανικές αποζημιώσεις μαζί με το κατοχικό δάνειο είναι περίπου 400 δις. Καλά ακούσατε. Τόσα είναι 400 δις μας κουστάνε οι Γερμανοί, δυστυχώς. Ποτέ καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε το θάρρος και την τόλμη να απαιτήσει από τη Γερμανία αυτό που μας χρωστάει. Το έχω πει και άλλη φορά. Τα χρήματα αυτά, οι συγγενείς των θυμάτων, τώρα δεν τα έχουμε ανάγκη. Τα χρειαζόμαστε όταν μείναμε ορφανά και δεν είχαμε να πάρουμε ένα ποτήρι γάλα. Φανταστείτε μια μάνα χείρα με ένα, δύο, τρία και τέσσερα παιδιά στην αγκαλιά να μην έχει στον ήλιο μοίρα. Οι δουλειές τότε στην χώρα μας και τα χρόνια ήταν λίγες και μόνο κριτικές δουλειές. Ειδικά στην Καλαμάτα ήταν ο βάρδος και πατάτες και τα ρίζα. Και αν κατάφερε καμιά χείρα να βρει ένα μυροκάματο την άλλη μέρα, πήγαιναν οι ασφαλίτες στον ιδιοκτήτη και του έδινε λόγο φρονημάτων. Στη δεκαετία του 90 ο αείμνηστος δικηγόρος ο Σαμούλης μετά από χρόνια αγώνων κατάφερε να έβγαλε μια απόφαση από ελληνικό δικαστήριο και μια από ιταλικό δικαστήριο με σκεπτικό ότι οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν. Η απόφαση αυτή για να γίνει εκτελεστέα έπρεπε να υπογραφεί από την Υπουργό Δικαιοσύνης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν έχει την τόλμη να βάλει την υπογραφή της. Έχουν όλοι πλήρες υποταγή στη Μεγάλη Γερμανία. Τι έκανε, τελειώνουμε. Να πούμε κάτι για να ξέρω ακόμη τι είναι οι Γερμανοί, τι μας προστάνε, δεν είναι κακό. Συγγνώμη, τι να κάνουμε. Τα χρήματα αυτά είναι πολλά, ας τα διεκδικήσει να τα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Ήταν 8 Φλεβάρι κοντά στη Ροδαβή. Μια μάνα χείρα κλαίει μαζί με και το παιδί. Ήταν 8 Φλεβάρι κοντά στη Ροδαβή. Σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί. Όχι πια πόλεμος, αιωνία σε μνήμη. Είπε λίγο και κάτω. Κατάθεση στεφάνων. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας κύριος Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς. Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αντιπεριφερειάρχης, κυρία Άννα Καλογεροπούλου.
Πάνω. Ο εκπρόσωπος του ανωτέρου διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, Σμιναγός Παναγιώτης Μπεκιάρης. Η πρόεδρος της Γενικής Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Νομού Μεσσηνίας, Σταυρούλα Μεταξά. Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών από τη Γερμανία, Κώστας Αλεξίου. Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκτελεσέντων. Ανάκουση εθνικού ύμνου. Φέρει καφέ για συγχώρεση δίπλα στο κοινικείο ΕΚΑΤΗ. Παρακαλώ να περάσουμε.